δεν θα εμποδίσει την Πολωνία να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία ή Γερμανία, όπως δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε συνέντευξή της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LSI. Τα λόγια της σηματοδοτούν μια φαινομενική αλλαγή γνώμης, καθώς το Βερολίνο ήταν απρόθυμο να προμηθεύσει γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης στο Κίεβο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει άλλα έθνη να το κάνουν. Η Μπέρμποκ είπε χαρακτηριστικά ότι το Βερολίνο δεν θα αντιταχθεί, αλλά θα ανάψει το πράσινο φως στην κίνηση. Προς το παρόν δεν έχει τεθεί η ερώτηση, αλλά αν μας έκαναν, δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τάγκς και αυτός είναι ο λόγος που το συζητάμε τώρα με τους εταίρους μας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα το Βερολίνο προειδοποίησε ρητά τις χώρες που εκμεταλλεύονται τα Leopards ότι οποιαδήποτε παράδοση των αρμάτων μάχης στην Ουκρανία χωρίς γερμανική άδεια θα ήταν παράνομη. Αυτή η στάση εξόργησε την Πολωνία μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι μάλιστα απείλησε να δημιουργήσει έναν μικρότερο συνασπισμό για να διευκολύνει τις παραδόσεις των γερμανικής κατασκευής τάγκς. Ο Πρωθυπουργός προέτρεψε επίσης στο Βερολίνο να μην σαμποτάρει τις δραστηριότητες άλλων χωρών.